Έχουμε τώρα ένα νέο πλαίσιο, μια νέα αφετηρία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, προς όφελος των πολιτών, γιατί τώρα μόνον η ανάσχεση της ύφεσης και η θετική ρυθμή ανάπτυξης μπορούν να πείσουν τους Έλληνες ότι υπάρχει προοπτική. Έχει αλλάξει το κλίμα. Πρέπει να πιστέψουμε και εμείς την υπόθεση αυτή. Πρέπει οι Έλληνες να νιώσουν πιο σίγουροι. Ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε τι τραβάει το κάθε νοικοκυριό. Ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι άνεργος, τι σημαίνει να κινδυνεύει η επιχείρησή σου, τι σημαίνει να έχεις χάσει εισόδημα. Αλλά η χώρα έχει σταθεί όρθια και τώρα μπορεί να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος και να ξαναγίνει αυτοδύναμη και ισότιμη μέσα στην Ευρώπη. Άμεσος στόχος τώρα να ολοκληρωθούν αυτά που έχουμε αναλάβει σε σχέση με την επαναγορά των ομολόγων, να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, όχι οι τραπεζίτες, να πέσει χρήμα στην αγορά. Να πληρώσει το κράτος αυτά που χρωστάει στην αγορά και φυσικά η ρευστότητα να διοχετευτεί στην αγορά. Γι' αυτό η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνοδεύεται με τα τρία σύμφωνα που έχω πει: το σύμφωνο ρευστότητας, το σύμφωνο ανασυγκρότησης και το σύμφωνο ανάκτησης αξίας των τραπεζών για να πάρει το δημόσιο αυτά που βάζει στο τραπεζικό σύστημα. Έχετε όμως και θέματα στο εσωτερικό. Αλλαγής της λειτουργίας της κυβέρνησης, υπάρχουν αριθμίες. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε αυτά. Δεν ήταν αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να στραφεί η χώρα στην έξοδο από την κρίση. Πώς θα αντιμετωπίσετε για την έξοδο στη γη? Αυτά τα πούμε αύριο.